Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τσικαλάκη, καλή σας ημέρα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς. Κύριε Τσικαλάκη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα σε εσάς, στην Έλενα και σε όλους τους ακροατές σας. Εδώ αναρωτιούνται οι φίλοι μας πώς θα πληρώνουν τους λογαριασμούς. Τι λογαριασμοί είναι αυτοί που ήρθαν, κύριε Τσικαλάκη? Τι έχετε κάνει εδώ? Αναφέρεστε στους λογαριασμούς του ρεύματος. Του ρεύματος. Εδώ έχω από φίλο τώρα που μου στείλε εδώ 538,74 ηλεκτρικό ρεύμα αξία. 1213,79 ρυθμιζόμενες και συμπληρωματικές χρεώσεις και 140,67 τέλη και φόροι. Προσθέτουμε και βγαίνει ένα νούμερο απίστευτο. Τι, πώς γεγονός, θα γίνει έτσι? Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους δύο μήνες έχουν έρθει κάποιοι αυξημένοι λογαριασμοί, κυρίως για επαγγελματικές χρήσεις, κάτι νούμερα που ξενίζουν και προκαλούν εντύπωση. Διάφορες παράμετρες συμβάλλουν σε αυτό. Και εδώ και το προσωπικό μας παράδειγμα, 950 αυτόν τον μήνα εδώ για το σταθμό, 750 ο προηγούμενος. Δηλαδή, ναι, κάποια στιγμή δηλαδή, δεν αντέχεται αυτό το πιστεύουμε πράγμα. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια διεθνής κρίση που κάνει στο να έχουμε και ανατιμήσεις σε καύσιμα, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, στο ρεύμα. Η κυβέρνηση στα πλαίσια της πρόθεσή της να βοηθήσει όσο μπορεί περισσότερο τους καταναλωτές, ήδη πήραμε την απόφαση για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες να υπάρχει μια κάλυψη από τον κρατικό κορβανά 34 ευρώ σε κάθε λογαριασμό, και αν είναι για κάποιον δικαιούμενο κοινωνικού τιμολογίου νομίζω είναι 49. Αυτό όλο θα στοιχήσει τον κρατικό προϋπολογισμό 50 κάτι εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε. Αυτό για τα οικιακά μπορεί να είναι μια βοήθεια. Όμως είναι ασήμαντα ποσά για τα επαγγελματικά. Δηλαδή, εδώ με τα επαγγελματικά, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να αντέξει καμιά επιχείρηση, τουλάχιστον στο νομό Καστοριάς. Και σε άλλες περιοχές. Είναι γεγονός που βλέπει η κυβέρνηση και όπως έχει κάνει. Μειώστε λοιπόν φόρους. Πάρα πολλά πράγματα σε φοροαπαλλαγές, σε μειώσεις. Μειώστε φόρους. Σε ΦΠΑ. Και πολλά που τα λέγαμε και χθες και συνεχίζουμε να τα λέμε στην συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, όπως είπα και εγώ χθες στην ομιλία μου για τον προϋπολογισμό του 2022, το αντιλαμβάνομαι, αρκετοί συμπολίτες μας μου έδειξαν λογαριασμό και όπως είπατε επαγγελματίες πιο πολύ. Ναι, επαγγελματίες. Πιστεύω ότι θα γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις να διορθωθεί αυτό τους επόμενους μήνες. Και φυσικά πάντοτε οι διευκολύνσεις υπάρχουν από πλευράς κυβέρνησης για όποιους δεν μπορούν να ανταποκριθούν, να γίνονται ρυθμίσεις που να ανακουφίζουν τους πολίτες, ναι, που πραγματικά δυσκολεύονται. Δεν ξέρω, αλλά αν συνεχιστεί αυτό το θέμα και με άλλους τέτοιους λογαριασμούς στους επόμενους μήνες, το επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξει καμία καστοριανή επιχείρηση όταν μόνο για το ρεύμα έχει να πληρώνει κάθε μήνα ένα χιλιάρικο. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Πώς, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Έχετε δίκιο. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει και από χιλιάρικο και πάνω για ακόμη μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν οι λιγνίτες παίζουν κάποιο ρόλο. Μας λέγατε κύριε Τσικαλά, για κλείνουμε τους λιγνίτες, θα πάμε σε πράσιες ενέργειες, να δούμε και ευθυνότερα πράγματα. Με εδώ πάμε το κακό στο χειρότερο. Δεν γίνεται. Ακόμα είμαστε στην μεταβατική, ούτε καν στη μεταβατική περίοδο δεν πήγαμε. Πρόσφατα, ξέρετε ότι συζητιέται το νομοσχέδιο, είναι στη διαβούλευση για το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μάλλον, όχι, ψηφίστηκε στη Βουλή, ψηφίστηκε. Αυτό ψηφίστηκε. Με την ευκαιρία. Ο αναπτυξιακός που ακολουθεί. Ναι, ο αναπτυξιακός, αλλά είχα και μια ερώτηση και γι' αυτό καλά κάνετε και με το θυμήσατε, γιατί είπατε ότι Καστοριά. Τώρα για άλλο πράγμα σας πήραμε, βέβαια, αλλά μια και το θέμα. Είμαι στη διάθεσή σας, προκειμένου να ενημερώσουμε τους. Είχατε πει στην ομιλία σας στη Βουλή, γιατί βάλαμε όλη την ομιλία σας εδώ στο σταθμό, ότι η Καστοριά με αυτό το σχέδιο είναι ένα σκαλοπατάκι κάτω από την Κοζάνη. Ναι. Είναι έτσι τα πράγματα. Αν είναι ένα σκαλοπατάκι, είμαστε καλά. Αλλά αν είμαστε, μας χωρίζει χάος, δεν είμαστε καθόλου καλά. Γιατί δώσατε συγχαρητήρια στον Υπουργό, κύριε Τσικαλάκια, και εκεί κάπου λίγο παραξενευτήκαμε. Ακριβώς. Κοιτάξτε, όταν ο πρόεδρος του ΣΔΑΜΟ, ο κύριος Κουστής Μουσουρούλης, με τον τότε πρόεδρο της Διευπουργικής, που ήταν όταν ήταν ο υπουργός ο κύριος Κρέκας στην προηγούμενη θέση του,
Είχε την ευθύνη της Διευπουργικής. Το πρώτο σχέδιο που βγήκε, αυτό που μας ανακοινώθηκε, ανησυχήσαμε πάρα πολύ σαν Καστοριά και Γρεβενά. Έκανα έντονες παραστάσεις μέχρι τον Πρωθυπουργό και εγώ και άλλοι όσοι έχουν λόγο και ρόλο, για να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί η Καστοριά και τα Γρεβενά, που υφίστανται τις συνέπειες της λιγνητικής Δυτικής Μακεδονίας, ενώ δεν ήταν όλη η Δυτική Μακεδονία. Ναι, είναι γνωστή η ιστορία του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν αυτό το σκαλοπατάκι που λέτε. Γιατί ναι, να υπάρχει. Εκεί που φαινόταν ότι θα είναι μια ζωή πληρώναμε. Ένα πλατήσκαλο. Αμαρτίες αλωνών που λέγεται. Φαινόταν ότι θα είναι πλατήσκαλο. Αλλά ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει ότι για βοήθεια στις λιγνητικές περιοχές που θα περάσουν με τη μετάβαση στην απολιγνητοποιητική εποχή. Γι' αυτό και έπρεπε να βρεθεί κατάλληλη φόρμουλα για να γίνει αποδεκτή η πρότασή μας. Με κατάλληλους χειρισμούς του έμπειρου κυρίου Μουσουρούλη, που είχε εννοείται την έγκριση της κυβέρνησης, καταφέραμε τελικά και ήδη βλέπουμε να γίνονται πράξη. Όπως για τους νέους αγρότες, για όλη τη Δυτική Μακεδονία, νέους αγρότες μέχρι 41 ετών, διπλασιάζονται τα ποσά της βοήθειας. Γίνονται 40.000 για μας, που εφόσον κάποιος καταθέσει επιχειρηματικό σχέδιο, σε 6-7 μήνες θα πάρει το 70% της επιδότησης. Πάει αυτό. Για τις θέσεις του ΑΕΔ. Και για τα πρόσφατα προγράμματα, τα δύο προγράμματα, τα τελευταία. Το ένα είναι όντως έτσι όπως πρέπει να είναι τα προγράμματα. Ναι. Το είπαμε από την πρώτη ώρα. Ναι, όχι, εσείς το είπατε, αλλά κάποιοι άλλοι δεν το λέγανε. Και κάποιοι που υποτίθεται ξέρουν γράμματα. Εμείς είχαμε και τον κύριο Μακρύ, μάλιστα, διευκρινίζοντας τι είναι το ένα πρόγραμμα και τι είναι το άλλο εδώ στην εκπομπή. Τις πρώτες μέρες υπήρχε παραπληροφόρηση. Και από μέσα ενημέρωσης και από θεσμικούς παράγοντες, ακόμα και κάποιοι που έπρεπε να. Το δεύτερο είναι απαράδεκτο όμως. Το ένα είναι όπως πρέπει να είναι και το άλλο είναι απαράδεκτο. Το δεύτερο θα θέλαμε να είναι διαφορετικό, αλλά να ξέρετε, ξαναλέω, πρέπει κάπου θα υπάρχει ένας διαχωρισμός. Όχι κύριε Τσιγκαλά, για να μην υπάρχει κανένας διαχωρισμός. Ακούστε, πληρώναμε μια ζωή τους Κοζανίτες και τους Βορειονιώτες. Δεν θα συνεχίσουμε να τους πληρώνουμε. Μα το θέμα, η κυβέρνηση δεν έχει, ούτως ή άλλως η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί από την αρχή ότι ακόμη και αν ξεκινήσουμε όχι από τον ίδιο βατήρα μαζί με την Κοζάνη και τη Φλόρινα, στο τέλος θα τερματίζαμε μαζί το 2030. Αυτό εμένα δεν με ικανοποιούσε και το έθετα έντονα και η έκφραση ότι τη Δυτική Μακεδονία πρέπει να την αντιμετωπίζουν ως ενιαία περιφέρεια ήταν δικιά μου έκφραση που υπόθηκε από τις πρώτες σκέψεις. Δεν την αντιμετωπίζουν όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Και εμείς μαζί σας. Αλλά δεν την αντιμετωπίζουν. Και έτσι υιοθετήθηκε και από άλλους παράγοντες. Και ήταν η θέση της Δυτικής Μακεδονίας για ενιαία αντιμετώπιση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι 3.400 θέσεις αφορούν επιχειρήσεις και των 4 νομών. Ωραία. Για εργαζομένους. Από Κοζάνη και Φλόρινα. Από Κοζάνη και Φλόρινα. Τι είναι αυτό τώρα, σχέδιο. Δεν αυτό είναι το τέλειο, αλλά είναι καλύτερο από το τίποτα. Κατά τη γνώμη μου, είναι για μένα τον Καστοριανό και προσβλητικό, κύριε Τσικαλάκη. Να πω την αλήθεια, είναι και όχι, προσβλητικό. Όχι, δεν είναι προσβλητικό. Υπάρχουν. Τι να κάνω τώρα. Είναι και για μένα είναι και προσβλητικό. Κάποιες επιχειρήσεις με διψήφιο αριθμό επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζομένους από το διπλανό νομό. Είναι ή δεν είναι έτσι? Βέβαια, μα και θα υπάρξουν επιχειρήσεις Καστοριανές που θα πάρουν, θα εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορία για να πάρουν από γειτονικούς νομούς φθηνότερο εργατικό δυναμικό που δεν θα τους στοιχίζει την επιχείρηση. Μα θα συμβεί αυτό, δεν είναι παράξενο. Η δική λοιπόν μας που θα πάνε. Η δική μας που θα πάνε, αυτό είναι το ερώτημα. Τι θα νοιαστώ εγώ για τον. Νοιαστώ και για τον γειτονά, αλλά πρώτα πρέπει να νοιαστώ για τον δικό μου εδώ τον γειτονά. Εννοείται. Εγώ είμαι βουλευτής του νομού Καστοριάς και ενδιαφέρομαι φυσικά για τους κατοίκους, τους πολίτες του νομού Καστοριάς. Πρώτα και πάνω απ' όλα. Φυσικά όλοι είμαστε Δυτική Μακεδονία, παρένθεση περιφερειακή συνείδηση, και όλοι είμαστε Έλληνες και ενδιαφερόμαστε και για όλη την Ελλάδα. Αλλά φυσικά η δουλειά μας είναι για τους Καστοριανούς. Και ερχόμαστε λοιπόν ακριβώς σε αυτό το ζητούμενο. Γιατί όταν δεν υπάρχει δουλειά και όταν αναζητούμε ενέργους από την γειτονική Φλόρινα και Κοζάνη, θα φύγει και οι υπόλοιποι που έχουν μείνει εδώ και θα φτάσουμε σε εκτιμήσεις. Να πω λίγο για το σκαλοπάτι. Για το σκαλοπάτι, ναι. Να πω λοιπόν ότι υπάρχει διαβεβαίωση του Προέδρου του ΣΔΑΜ, του Κωστή Μουσουρούλη, και του συντονιστή τώρα του Προέδρου της Διευπουργικής, που είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος με διαβεβαίωσε και σε τέτα τέτα συνάντηση, αλλά κυρίως ενώπιον του Πρωθυπουργού
και ενώπιον όλων των φορέων στο αμφιθέατρο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ότι η Δυτική Μακεδονία θα πάρει αναλογικά πολύ περισσότερα χρήματα από τις άλλες περιφέρειες της Ελλάδος και σε απόλυτο αριθμό και σε ποσοστά επιδότησης. Και όσον αφορά την ενδοπεριφερειακή κατανομή, η Κοζάνη και η Φλόρινα θα υπερέχουν ένα μικρό σκαλοπάτι της Καστοριάς και των Γρεβενών, ακριβώς για να, είναι, να μην αποτελεί κίνητρο να έρχονται οι επενδυτές και να πηγαίνουν ντουγρού, όπως τα λέγαμε για Κοζάνη, ή αυτό που φοβόμασταν να ανίσχυε το αρχικό σχέδιο, ότι και οι Καστοριανοί θα επέλεγαν να πάνε στο διπλανό νομό, όπως είπα χαρακτηριστικά την πρώτη φορά. Το παράδειγμα με το Βαγατζικό. Ακριβώς. Ναι. Που το είπα, αυτό το είπα, ξέρετε, στον Πρωθυπουργό. Δεν το είπα μόνο στους υπουργούς, το είπα και στον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μιλόν έχει το θάρρος, αυτά που πιστεύει, τα λέει και πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Αυτό με τα προγράμματα, κύριε Τσικαλάκη, είναι η αρχή. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τι θα συμβαίνει με αυτό το σχέδιο, γιατί τώρα ψηφίστηκε, και θα δούμε πραγματικά και στην πορεία αν όντως είναι ένα σκαλοπάτι, όπως το λέτε, διαφορά, ή αν είναι κάποιο χάος, κάποια χαράδο. Να ξέρετε, άμα το πάρουμε σε απόλυτο ρυθμό ποσοστού, πέρα από το ότι τα ποσά εκεί που ήταν, ξέρω εγώ, 35, 45, 55 μεγάλες, μεσαίες, μικρές, μπορεί να είναι 60, 70, 80. Η διαφορά δεν θα είναι πάνω από 10 μονάδες από την Κοζάνη και τη Φλόρα. Να το πούμε έτσι με απόλυτους αριθμούς που τους καταλαβαίνουν οι επιχειρηματίες. Εμείς πάντως πιστεύουμε ότι κακώς κάκιστα υπάρχει και αυτή η διαφορά. Κακώς κάκιστα, το επαναλαμβάνουμε, ή είμαστε η νέα Δυτική Μακεδονία ή δεν είμαστε. Να τελειώνουμε. Ναι. Δεν και εγώ θα ήθελα να γίνει έτσι, και ο κύριος Μπουσουρούλης και ο κύριος Παπαθανάης το κατανοούν, αλλά έπρεπε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλιώς θα τα χάναμε όλα. Δεν γινόταν διαφορετικά, γιατί τα χρήματα περισσότερα είναι από πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Αυτή ήταν μια ωραία παρένθεση. Καλά έγινε που έγινε, γιατί χρειαζόμαστε έτσι να ακούμε και πέντε πράγματα για τα παραλυπόμενα μιας ψηφορίας που πέρασε και που θα επηρεάσει τη ζωή μας από εδώ και πέρα, και συνδέεται και με το θέμα του πόσοι είμαστε και πώς θα δείξει η υπογραφή. Κάποια στιγμή είχατε πει στην εκπομπή μας για 40.000, δεν ξέρω αν το είπατε ενδεικτικά ή αν έχετε κάποια παραπάνω πληροφορία για τη Σκαλάγια. Αλλά εδώ η Καθημερινή, φαντάζομαι ότι είδατε και το συγκεκριμένο άρθρο και τις εκτιμήσεις που κάνει για ορισμένες περιοχές της χώρας μας που χάνουν από την απογραφή και βουλευτικές έδρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Καστοριά. Πιστεύετε ότι θα χάσει η Καστοριά τη βουλευτική, την μία από τις δύο βουλευτικές της έδρες? Χθες, σίγουρα και εσείς θα είδατε μετά την ομιλία μου στη Βουλή, όπου κάποια στιγμή επικαλέστηκα για τον προϋπολογισμό τον παριστάμενο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Έβλεπα τον κύριο Βορύδη και σκεφτείτε αυτό, ίσως ελάχιστοι το κατάλαβαν, το λέω εγώ όμως, ότι θεωρώντας τον ότι έχει την προηγούμενη ιδιότητα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφερόμουν σε αυτόν, αλλά τελικά ο κύριος Βορύδης είναι Υπουργός Εσωτερικών. Οπότε μετά, αφού χαριεντιστήκαμε πάνω σε αυτό μετά την ομιλία μου όταν συναντήθηκα έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, συζητήσαμε ακριβώς αυτό το δημοσίευμα που λέτε. Ο ίδιος Υπουργός Εσωτερικών δεν γνωρίζει κάτι. Ξέρετε πολύ καλά ότι η απογραφή, η πορεία της έχει κάποια προβλήματα που δεν είναι ώρα να τα αναλύσουμε, πού οφείλονται αυτά τα προβλήματα. Μπαίνουν πολλά θέματα κοινωνιολογικά, ψυχολογικά και τέτοια. Θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή, θα γίνει η πραγματική αποτύπωση του πληθυσμού της χώρας. Τώρα, αν η Καθημερινή έχει κάποια ενημέρωση από κάποιους απογραφείς, κάνει κάποιες εκτιμήσεις, δεν μπορούμε να το ξέρουμε επίσημα. Καλά, κοιτάξτε, για την περιοχή μας τουλάχιστον, κύριε Τζικαλάκη, δεν χρειάζεται να έχει καμιά πληροφορία, το βλέπεις το πράγμα, φωνάζει, δεν είναι κάτι. Όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει μείνει άνθρωπος και το 2011 υπήρχε έντονη ανησυχία ότι θα χάναμε την βουλευτική έδρα. Τελικά απετράπη, γιατί. Για 60 ανθρώπους. Οι αυξομοιώσεις έχουν σχέση, η κατανομή εξαρτάται από το πώς πάνε όλοι οι νομοί της Ελλάδας. Το νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό, δεν είναι μόνο ένας αριθμός. Το πίνακα που βλέπω, χάλια πάνε όλοι και κερδίζουν Αθήνα, Θεσσαλονίκη οι έδρες. Αυτό βλέπω στο πίνακα. Εάν είναι αληθινό το δημοσίευμα. Χάνουμε την έδρα. Αν βασίζεται σε αληθινά στοιχεία, φαίνεται ότι είναι 14 ή 16 νομοί στην Ελλάδα που αλλάζουν
βουλευτές. Και μάλιστα στη Δυτική Μακεδονία, όπως είδατε, και η Κοζάνη χάνει. Αλλάζει η Κοζάνη και η Καστοριά, ναι. Καλά, και τα Γραβενά τι να χάσουν, έχουν έναν. Δυστυχώς αυξάνονται μόνο νομίοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, βουλευτές εκεί, και ελαττώνονται σε. Στην επαρχία. Διάφορες επαρχίες. Αυτό, αν γίνει αυτό, θα είναι πάρα πολύ κακό. Δεν με στεναχωρεί πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να μην. Ακόμη ισχύει. Και επειδή παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία είναι στον νομό και μάλιστα με διαφορές από τα υπόλοιπα κόμματα. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή, πιστεύετε ότι θα είναι κακό στο νομό, ότι η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά πιστεύετε ότι θα έχει, ακόμη και να γίνει, καπαρωμένη αυτή τη θέση? Κοιτάξτε, αυτό έχει δύο ερμηνείες. Σαν πολίτης και πόσο μάλλον βουλευτής του νομού, θέλω ο νομός Καστοριάς να έχει δύο βουλευτές. Μάλιστα. Δεύτερον, παραδοσιακά η Καστοριά τιμάται από τους πολίτες να ψηφίζεται, μάλιστα, να υπερψηφίζεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει τα μειονεκτήματα. Προσωπικά γιατί... εκτιμώ ότι και σε αυτές τις εκλογές του 23 και αργότερα πάλι η Νέα Δημοκρατία θα βγαίνει πρώτη με άνεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρώ τους πολίτες και την ψήφο τους δεδομένη. Η λογική που λέει ότι αν είναι μονοεδρική τα κόμματα, τουλάχιστον τα δύο που θα αγωνίζονται για την εξουσία, θα προσέχουν περισσότερο ένα νομό παρά όταν είναι ένα και δεν αλλάζουν ισορροπίες στο κοινοβούλιο. Αυτό πώς το γενικά βλέπετε? Ισχύει, και ξέρετε πολύ καλά ότι στους περισσότερους νομούς πλην της Καστοριάς, οι μονοεδρικές περιφέρειες ποτέ δεν ήταν δεδομένες. Ίσα-ίσα, πιο πολύ ήταν δεδομένες για τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, είτε ΠΑΣΟΚ παλιότερα είτε ΣΥΡΙΖΑ μετά, παρά για τη Νέα Δημοκρατία. Στις τελευταίες εκλογές κέρδισε σχεδόν όλες τις μονοεδρικές η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, πάντοτε οι πολίτες μας κρίνουν ανάλογα με την πολιτική. Στην Καστοριά όμως δεν συνέβαινε ποτέ αυτό. Δηλαδή, στην Καστοριά είναι τέτοιες οι διαφορές, είναι και η ιστορία του τόπου, είναι ιστορική και συναισθηματική λόγη που ξεκινάει από μια υψηλή βάση η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως, το έχω πει και παλιότερα, ξέρετε, εγώ στην έχω μακρά διαδρομή πλέον στην πολιτική, όπως έχουν γίνει ανατροπές και σε επίπεδο περιφερειακών εκλογών που είναι πιο κομματικές από ότι είναι στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, όπως έχουν γίνει ή και ισχύουν και έχουν εκλεγεί δήμαρχοι και στην πόλη της Καστοριάς και στους άλλους δήμους, πρόσωπα πολιτικά που δεν ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές Νέα Δημοκρατία. Άρα είχα πει σε ανύποπτη στιγμή ότι δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο τίποτε, οι πολίτες έχουν κρίση και γνώση και μην φτάσουμε στο σημείο να αναγκαστούν από λάθος επιλογές ή πολιτικές να ανατρέψουν και αυτά που θεωρούσαμε σαν κατεστημένα και στις βουλευτικές εκλογές. Επομένως, για μένα δεν θεωρείται τίποτα δεδομένο, πάντοτε πρέπει να αποδεικνύεις με την πολιτική σου ότι δικαιώνεις την ψήφο του πολίτη. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα συμβεί με αυτό το θέμα. Εκφράστε την άποψή σας για την ενδεχόμενη, την πιθανή μείωση του πληθυσμού που θα έχει ως συνέπεια και την απώλεια της μιας από τις δύο έδρες για τον νομό Καστοριάς. Πάμε και στο θέμα των φασολοπαραγωγών και των αποζημιώσεων που τις τελευταίες μέρες στην Καστοριά και Τζικαλάκια δημιουργήθηκε πάρα πολύ θόρυβος. Βλέπω ότι βγαίνετε με ένα επιθετικό κείμενο χθες και λέτε μεταξύ όλων τα εξής. Τις τελευταίες μέρες δημιουργήθηκε μια έντονη φημολογία και παραπληροφόρηση. Τα άσφυρα πυρά και η καταστροφολογία της αντιπολίτευσης, καθώς και η περιοδικότητα της ανάγκης επαναστατικής γυμναστικής κάποιων συνδικαλιστών παλιάς σκοπής, συνέβαλαν στη δημιουργία αδικαιολόγητης ανησυχίας στους αγρότες που μοχθούν και υδρώνουν αφοσιωμένοι στο χωράφι τους. Εγώ πρέπει να σας πω, κύριε Τζικαλάκη, ότι μεταξύ των, των συνδικαλιστών παλιάς σκοπής που υπογράφουν κείμενα και μίλησαν και δημόσια είναι ο κύριος Λαζαρίδης από την Πεντάβρηση, ο γνωστός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάνος που είναι και αντιπεριφερειάρχης, επίσης γνωστός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και είναι και άνθρωποι που κάλεσαν πριν λίγες μέρες στα άλλα κόμματα τη γνωστή σύσκεψη για να δουν τι θα κάνουν. Αναφέρεστε και σε αυτούς λοιπόν? Κοιτάξτε, δεν είναι θέματα. Έχουμε τόσο. Ή μόνο στον κύριο Μόσχο που ανήκει σε κάποια άλλη παράταξη. Έχουμε τόσο σοβαρά θέματα να αντιμετωπίζουμε, που η έγνοια μου η καθημερινή είναι να, με την παρουσία μου στην Αθήνα και με τις επιλογές που κάνω, να λύνω προβλήματα των συμπολιτών μου. Από εκεί και πέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι εκ χαρακτήρως και πεπιθήσεως, πολλές φορές σκέφτομαι φωναχτά. Ναι. Και πολλές φορές έχω τραβήξει αυτιά. Αυτό είναι και καλό και κακό. Έχω τραβήξει αυτιά και, ναι, θα συνεχίσω να το κάνω. Ναι. Όπως και εμένα, δικαιούνται κάποιοι άλλοι να με τραβούν τα αυτιά άμα δεν κάνω κάτι καλά σε κεντρικό επίπεδο
Και οι πολίτες ναι. στο τέλος θα με κρίνουν στο τέλος ναι. της τετραετίας. Αυτό δεν είναι. Για να μην θεωρηθεί δηλαδή υπεροπτικό ή. Ας απαντήσουμε όμως την ερώτηση. Θεωρείτε και αυτούς παλιά σκοπή συνδικαλιστές που φώναζαν και έκαναν συγκεντρώσεις τις τελευταίες μέρες. Ακούστε. Τιμώ και σέβομαι τους αγρότες που μοχθούν στη γη κάθε μάλιστα. μέρα και μάλιστα σε μια γη της Καστοριάς που ενώ έχουμε τόσα πολλά νερά. Τα περισσότερα χωράφια είναι ξερικά, δεν ποτίζονται. Επομένως, ξέρω τον κόπο τους, ξέρω τις ζημιές που ειδικά τα τελευταία χρόνια, αυτό που λέμε και κλιματική αλλαγή, πόσα υπέστησαν. Αλλά επειδή τώρα τα τελευταία 2,5 χρόνια ζω από μέσα αυτά που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε έμπρακτα παραδείγματα, πληρώσαμε οφειλές από τους προηγούμενους, από το 17 και πίσω, τα πήραν τα χρήματα και το ξέρουν. Πληρώσαμε τα χρήματα για τις ζημιές στους μυλοπαραγωγούς, το άλλο κύριο σημαντικό προϊόν. Όσον αφορά τώρα τη φασολοπαραγωγή, ναι. ξέρετε πολύ καλά ότι... Ναι, αλλά να απαντήσουμε και λίγο και στο ερώτημα όμως. Στο ερώτημα εννοείται και αυτούς, για να καταλάβουμε. Θα φανεί από τα συμφραζόμενα. Μάλιστα. Είχε έρθει ο κύριος Λικουρέντζο στην Κοζάνη, έγινε μια παρεξήγηση εκεί γιατί δεν έχει έρθει στην Καστοριά, το ξεπεράσαμε αυτό. Τελικά επανέλαβα την πρόσκληση, ήρθε στην Καστοριά, επισκεφτήκαμε κανένα δυο χωράφια και έγινε μια ευρεία ανοιχτή σύσκεψη στο γραφείο της Αντιπεριφέρειας, όπου πρέπει να ήμασταν τουλάχιστον 40 άτομα, παραβιάζαμε και τους κανόνες τους υγειονομικούς, έδωσε σαφείς εντολές στο παράρτημα της Δυτικής Μακεδονίας. Και όχι μόνο σαφείς εντολές. Το λέμε αυτές τις μέρες. Είπε στον κύριο Βρόντζο, αν θέλετε και προσωπικό να σας στείλω. Ναι. Άρα, για λοιπόν, να προωθήσετε γρήγορα και είπαν όχι, δεν χρειαζόμαστε να το κάνουμε. Ναι. Αλλά εδώ άρα, λοιπόν, περνάει η χρονιά, περνάνε οι γιορτές. Άρα λοιπόν. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αντίστοιχα πράγματα, όπως ο κύριος Λικουρέντζος έδωσε εντολές και τράβηξε αυτιά εκεί που έπρεπε. Αντίστοιχα, βλέπετε ότι κάνω και εγώ σε διάφορα επίπεδα στο νομό Καστοριάς, είτε αφορούν την υπηρεσίες της πρώην νομαρχίας. Ναι. Το ξέρετε κατά καιρός. Το δασαρχείο εννοείται. Ναι. Και όχι μόνο. Ναι. Επειδή υπήρχε μια ασάφεια για το τι ακριβώς γίνεται, όλο αυτόν τον καιρό ήμουν σε επικοινωνία και με τον κύριο Λικουρέντζο, ο οποίος δεν έχει μόνο τη θεσμική ιδιότητα του Προέδρου του Οργανισμού, είναι ένας εμπειρότατος πολιτικός. 15 χρόνια βουλευτής, υπουργός, γραμματέας πολιτικής επιτροπής, άρα με αυτό το βιογραφικό που έχει την προϊστορία, έχει άλλο βάρος η θέση του. Μάλιστα. Επομένως, ωραία, για να φτάσουμε στην ουσία. Και στην με ουσία... τον άμεσο πολιτικό του προϊστάμενο που είναι ο υφυπουργός, ο κύριος Στήλιος, έχουμε επικοινωνία που κάναμε πριν λίγο καιρό, φαινότανε ότι αναζητούμε λύση. Η λύση αυτή, αυτό που θέλανε οι αγρότες, ήταν να γίνει, όπως λέμε, συνολική, όπως λέει η εισήγηση η χθεσινή του κ. Λικουρέντζου, συνολική εκτίμηση των ζημιών στα φασόλια της περιοχής μας που αφορούν είτε καύσωνα, είτε... Γιατί τι λέγαμε, μετά τον καύσωνα ακολούθησε μια βροχόπτωση με ανεμοθύελα που τα εξαφάνισε και ό,τι είχε μείνει. Η έγνοια των αγροτών δεν ήταν μόνο ο χρόνος πληρωμής που είναι αυτό, αλλά είναι και το πώς θα γίνει. Για να είναι σύντομος ο χρόνος, άμα γινόταν κατά μόνας ή ατομικά η εκτίμηση, μέχρι να βγουν 1000 τόσα εντάλματα θα φτάναμε στο Πάσχα. Η εντολή όμως του Προέδρου του ΕΛΓΑ ήταν να γίνουν οι πληρωμές πριν τις γιορτές. Δεν γίνονται όμως. Κάποια πράγματα δεν έγιναν καλά από πλευράς υπηρεσιακούς. Μίλησα και εγώ με τους υπηρεσιακούς παράγοντες στην Κοζάνη. Υπήρχε μια συνεχής επικοινωνία και φτάσαμε χθες ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ να εισηγηθεί στο ΔΣ, επειδή, και μάλιστα λέει κατά λέξη, επειδή οι ζημιές έχουν ομοιογένεια, επειδή το ζημιωθέν προϊόν, δηλαδή θα τα φασόλια, πάει με ειδικές περιπτώσεις εκτιμήσεων με το άρθρο 18 του κανονισμού. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς λοιπόν. Ναι, αλλά δεν μας λέει με τι τιμή, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, έχω, ας πούμε, κάποια στρέμματα. Με τι τιμή θα μου τα αποζημιώσετε, κύριε Τσικαλάκια? Καταρχάς, η τιμή βγαίνει όπως γίνεται κατά κάποιο τρόπο ο αντικειμενικός προσδιορισμός ενός ακινήτου. Ναι, μπορείτε να μας πείτε τιμή σήμερα, λοιπόν? Εγώ δεν μπορώ να πω τιμή. Αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που είχε πει από τις 14 Οκτωβρίου ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, ότι χρήματα υπάρχουν και περιμένουν τα πορίσματα των εκτιμητών από το κατάστημα ΕΛΓΑ της Δυτικής Μακεδονίας να πάνε στον ΕΛΓΑ κεντρικά και ναι, από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνει επιτευκτό να πληρωθούν μέχρι βγει η χρονιά, αλλά κατά 99% 20 Ιανουαρίου θα γίνει η πληρωμή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ερώτηση που μου κάνατε, ναι, επειδή άκουγα, αισθανόμουν, ως φρυνόμουν
το κλίμα που επικρατούσε, που κάποιοι το πυροδοτούσαν για καθαρά κομματικούς λόγους για να κάνουν αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι για να ίσως να δείξουν στους συναδέλφους ότι είναι άξιοι οι γείτορές τους. Μίλησε με ονόματα, δεν είναι κακό. Και αλλιώς όλοι δημόσια μίλησαν. Δημιουργούσαν ένα κλίμα επερχόμενων κινητοποιήσεων, ότι η κυβέρνηση αθέτησε υποσχέσεις κτλ. Έγινε αυτή η σύσκεψη. Όπως ξέρετε, προσωπικά δεν μπορούσα να είμαι γιατί ήμουν στην Αθήνα. Ήταν όμως δύο συνεργάτες μου εκεί, οι οποίοι μου μετέφεραν την πραγματική εικόνα που υπήρχε. Επομένως, μπορεί να πει κανείς τώρα. Μέχρι αυτό το σημείο, τέλος καλό, όλα καλά. Άρα λοιπόν, σήμερα τι λέτε, πληρώνονται πότε οι φασολοπαραγωγοί? Δεν μπορείτε να πείτε με ποια τιμή. Πληρώνονται ενιαία παντός μέσα από το άρθρο 18 του κανονισμού, επαναλαμβάνω, για ειδικές περιπτώσεις εκτιμήσεων, που σημαίνει ότι όλοι θα πληρωθούν με μια τιμή. Αυτό τώρα, για να το κλείσουμε αυτό, και αυτό θέλω να το πω προς όλους, ότι άσχετα ένας υπηρεσιακός παράγοντας, ο υπηρεσιακός παράγοντας όποιας βαθμίδος και να είναι, από απλός υπάλληλος μέχρι προϊστάμενος, λειτουργεί σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, σύμφωνα με τον όρκο που έχει δώσει και τις εντολές της νόμιμης πολιτικής ηγεσίας. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος προϊστάμενος διευθυντής να εφαρμόζει προσωπική πολιτική. Εάν διαφωνεί με τις εντολές που παίρνει από τον πολιτικό του προϊστάμενο, παρετείται, ή αν δεν το κάνει, αντικαθίσταται από τον πολιτικό προϊστάμενο. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Αυτό εννοείται κάτι, στέλνετε κάποιο μήνυμα? Αυτό έχει σχέση και με προηγούμενες περιπτώσεις που μιλάμε για το τι και πώς κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δευτερεύοντα. Ναι, για να το ξεκαθαρίσουμε όμως, θα πληρωθούν σε ζώνες ανάλογα με τις ζημιές? Εκτιμώ. Ή συνολικά. Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ έδωσε εντολή, ναι, οι εκτιμητές να λένε ότι στο Κοσταράζι, ναι, που μακάρι να είχε φασόλια, αλλά δεν έχει από ό,τι ξέρω. Κάποια έχουμε. Είναι για το σπίτι μόνο που λένε. Ναι, για το σπίτι, ναι. Ότι εκεί η ζημιά είναι 80% ή 50% ή 40%. Αυτό να πει. Όχι να πει του Νατσούλη ή του Λαμπίδη ή του Τζικαλάγια, του άλλου του Ζήσου, όχι, εγώ δεν είμαι, ξέρετε. Θα τους πείτε όλους τώρα από το χωριό, ναι. Ναι, δηλαδή να λέει ότι το Κουσταράζι κατ' εκτίμηση έχει 100% ναι, καταστροφή, έχει 20% καταστροφή. Άρα να πάει ένα χωριό, λέτε, ένα χωριό. Χωριό και πάνω, από χωριό και πάνω. Ίσως και περιοχές χωριών. Αυτό σημαίνει, αφού εξάλλου το προβλέπει το κανονισμός, το άρθρο 18 λέει ότι σε ειδικές περιπτώσεις εκτιμήσεων, ναι, γίνονται συνολικές εκτιμήσεις. Ναι. Ή αυτό που το λένε κατά ζώνες. Αυτό είναι. Κατά ζώνες, μάλιστα. Άρα αυτό κάποιος θα ευνοήσει, ίσως κάποιος να μην ευνοήσει. Δεν ξέρω πώς θα, κοιτάξτε, πώς θα πάει. Κάποιοι πήρανε καρπό που μπορεί να είναι 20-30, δεν ξέρω αν πήραν και μερικοί 50. Άλλοι ήταν κατώτερης ποιότητας, άλλοι μπορεί να μην. Δηλαδή, πάντοτε όταν έχεις μια ζημιά, προσπαθείς, η πολιτεία γι' αυτό υπάρχει, γι' αυτό και είμαστε υπέρ της ασφαλιστικής συνείδησης, για να υπάρχει ένας κουμπαράς στο κράτος να αποζημιώνει, για να μπορέσει να υπάρξει συνέχεια της παραγωγικής, ναι, δραστηριότητας. 100% δεν μπορεί να είναι απόλυτα δίκαιο, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι, να μην πω όλοι οι αγρότες, θα είναι ικανοποιημένοι. Θα πάρουν περισσότερα και από αυτά που θα παίρναν αν δεν είχαμε φυσικό φαινόμενο, φυσικά φαινόμενα, και αν τα πουλούσαν κανονικά στο εμπόριο. Συγγνώμη, τι λέτε αυτή τη στιγμή? Λέτε ότι αυτά που θα πάρουν οι φασολοπαραγωγοί στον ομό μας φέτος θα είναι περισσότερα από αυτά που θα είχαν πάρει αν πουλούσαν κανονικά τα προϊόντα τους? Έτσι πιστεύω, ναι. Έτσι πιστεύω. Άρα πού προσδιορίζεται μια τιμή για να το βγάζετε αυτό, για να μπορεί το λέτε? Να είναι 400, 500, 550 ευρώ το στρέμμα, μια τέτοια τιμή. 550 ευρώ το στρέμμα. Μπορεί, τώρα να σας πω, μπορεί να κάνω και λάθος στην τιμή. Αν πούμε ότι ένα στρέμμα φασόλια πρέπει να παράγει 250 με 300 κιλά φασόλια, αν έχει 100%, αυτό εξαρτάται και από το ποσοστό της καταστροφής. Ναι, αν έχει 100% καταστροφή και πούμε ότι αυτό το χωράφι έπρεπε να βγάλει 300 στρέμματα, 300 στρέμματα από 1,5 ευρώ είναι 450. Άμα το πας 1,80 είναι, καταλάβατε. Μάλιστα, λέτε ότι εσείς πάντως εκτιμάτε ότι θα είναι από 450 μέχρι 550 η αποζημίωση, ναι, για το στρέμμα. Έτσι πιστεύω, πάνω από 400. Πιστεύω πάνω από 400. Για να δούμε. Ναι. Λοιπόν, και το λέτε ότι θα γίνει αυτή η αποζημίωση μέσα στον Ιανουάριο. Η εκτίμηση που έχω, δηλαδή αυτή τη στιγμή που και τώρα το πρωί μίλησα με τον κύριο πρόεδρο του ΕΛΓΑ, εφόσον αν σταλούν αύριο τα πορίσματα από την Κοζάνη, μπορεί να γίνει
η πληρωμή και πριν βγει η χρονιά. Αλλά ναι, νομίζω όμως ότι δεν θα σταλούν αύριο. Μακάρι να σταλούν ως τα Χριστούγεννα. Σίγουρα πάντως έχω τη διαβεβαίωση και του κυρίου προϊσταμένου από την Κοζάνη ότι θα είναι πριν βγει η χρονιά. Οπότε τότε η πληρωμή πάει για 20 Ιανουαρίου. Μάλιστα. Για 20 Ιανουαρίου λοιπόν. Κύριε Τζικαλάγια, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσταν μαζί μας. Υπάρχει μια παρατήρηση από τον φίλο τον Γιώργο και την Δήμητρα για την Λάρκο. Πείτε κάτι και για την Λάρκο, κάντε κάτι για την Λάρκο, λέει εδώ το μήνυμα. Σχεδόν ένα χρόνο υπολειτουργεί και δεν πωλείται και έχουμε χάσει τη δουλειά μας όλοι οι μεταφορείς. Είναι ένα θέμα που το είχατε αντιμετωπίσει και στην αρχή της θητείας σας, αν το θυμάστε. Οι μεταφορείς ακόμα, κύριε Τζικαλάγε, ενώ το μέλλον για εργαζόμενους στη Λάρκο αβέβαιο, όσο δεν πωλείται ακόμα η επιχείρηση. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι δεν το έχω ξεχάσει. Δεν μπορέσαμε να ξαναπάμε τον τελευταίο μήνα με τον συνάδελφο από την Κοζάνη, τον κύριο Αμανατίδη, που ήταν να πάμε στον κύριο Σταϊκούρα, αλλά μιας και συζητιέται ο προϋπολογισμός από την Τρίτη και θα τελειώσει το Σάββατο, σίγουρα και τώρα μετά από λίγη ώρα θα βρεθώ στη Βουλή, αυτός που σας τηλεφώνησε να τον λειτουργήσε σαν ενισχυτικά στο να με προτρέψει να σπεύσω ακόμη και στα έδρανα της, τα υπουργικά έδρανα στη Βουλή, να πω ξανά μια κουβέντα στον κύριο Σταϊκούρα τι γίνεται με τη Λάρκο. Μάλιστα. Γιατί δεν δέχτηκα ποτέ ότι είναι δίκαιο αυτό που πάθανε οι μεταφορείς της Λάρκο και ότι πρέπει να αποζημιωθούν. Μέχρι τελευταίας δραχμής θα συμπληρώναμε εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζικαλάγια. Να είστε καλά. Σήμερα. Καλή σας μέρα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Λογικά ίσως τα ξαναπούμε μέχρι τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ. Ακόμα νωρίς. Μακάρι όμως, μακάρι. Ό,τι και να συμβεί, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Καλές γιορτές, να είστε καλά. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.